καταλαβαίνει πάλι ο Λεωνάρντο. Βγάζει σέντρα ο Λεωνάρντο, Μαντούκα είναι μόνο του! Γκολ! Γκολ ο Μαντούκα! Με την κεφαλιά! 1-0 η ΑΕΚ επιτέλους! ΑΕΚ Βασιλού 1-0, ανοίγει ο δρόμος για την πρόκριση στο 59. Με την κεφαλιά του Μαντούκα η ΑΕΚ πετυχαίνει να διασπάσει την άμυνα της Βασλούη μετά από αλλεπάλληλες σέντρες προς την περιοχή. Εδώ με το Μαντούκα, πολύ δύσκολη κεφαλιά κατά τον τερματοφύλακα, στη σέντρα αυτή που έγινε από τη δεξιά πλευρά του Λεωνάρντο. Θεωρώντας ότι έτσι θέλουν να κρατήσουν, να εσφαλίσουν ένα σκορ, από μακριά εκτελέστηκε επικίνδυνα αυτό το φάουλ, είναι κόρνερ, καθώς ήταν επέμβαση ο Σάχα στο φάουλ του Κωστίν στο 73, στην πιο σημαντική ευκαιρία των Ρουμάνων. Μέσα πήγαινε η μπάλα. Ο Σάχα γλιτώνει εδώ την ΑΕΚ στο φάουλ αυτό του Κωστίν. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Βγάζει ο Μπλάνκο. Και ο Σκόκο που τρέχει τώρα για να βγει στην κόντρα. Μπορεί να πλασάρει, Φάκη. Ο Σκόκο ξεκίνεται. Ευκαιρία για το 2-0. Μπορεί να πλασάρει, φυσικά από πάνω. Αυτό το γκολ είναι μαγεία και ο Νέκτος Σκόκο λιτώνει την ΑΕΚ στην υπερβόλισμα με 2-0, σκάβει την μπάλα πάνω από τον Κούτσιακ. Μπορεί αυτά να τα έκανε πριν από λίγα χρόνια ο Τζοβάνι, αλλά τα κάνει και ο Σκόκο. Στο μακρινό αυτό φάουλ από τον Κωστίν, στην αντεπίθεση η ΑΕΚ βρήκε το χώρο και ο Σκόκο με ένα ιδανικό, το τέλειο πλασέ, κρέμασε τον Κούτσιακ και πέτυχε το 2-0. Στο παιχνίδι. Αραούχο, Αραούχο που ξέρει να κάνει και μπάλα και να δώσει και πάσα στο Σκόκο. Βάλτε και το τέλος! Γκολ ο Σκόκο! Γκολ από το Σκόκο σε 79! Και ΑΕΚ μετατρέπει αυτό το αγχωτικό παιχνίδι σε ένα απέραντο σκληρό μαύρο πανηγύρι. Βήματα για να πάρει μερικά μέτρα, να μπει καλύτερα μέσα στην περιοχή, να σημαδεύσει την αιστεία και να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ.